Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μου λείψατε, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω μείνει αρκετό καιρό εκτός από το YouTube, μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Έχουμε σήμερα ένα τεράστιο jumbo haul. Και τι να πω, πιστεύω να τα ικανοποιήσω όλα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχω αγοράσει για το καλοκαίρι και για την ανακαίνιση και την ανανέωση του μπαλκονιού. Πότε θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Πάντως σήμερα είναι προετοιμασμένη για αυτό το βίντεο με αυτό το κατσετάκι που έχω αγοράσει από το Jumbo να πετάει και νερό. Ξεκινάμε λοιπόν και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ και να πατάτε και το κουδουνάκι να ειδοποιήσετε κάθε πότε να βάζω καινούριο βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε! Ξεκινάω λοιπόν από τα μεγάλα πράγματα που πήρα. Πήρα αυτό το φανάρι από το Jumbo για να το βάλω έξω στο μπαλκόνι. Έχει και τη θηκούλα του μέσα που δεν ξεκολλάει, να μπει το κεράκι μας. Και αυτό το αγόρασα στα 17 ευρώ. Πολύ ωραίο φανάρι, σε πολύ ωραίο χρώμα αυτό το γκρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί στο γκρι άσπρο μαύρο θα κινηθούν τα χρώματα του μπαλκονιού. Όταν το φτιάξω, όπως το φτιάξω, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Ξεκινάω από τα μεγάλα πράγματα που πήρα. Πήρα δύο μαξιλάρια τέτοια, για να μπουν έξω, θα δείτε πού, στο άσπρο μαύρο γκρι. Δύο από αυτά. Μάτα. Δύο. Πήρα τρία από αυτά τα γκρι. Θα γίνει ένα σορτί. Σε ένα παγκάκι που έχω έξω που είναι από το IKEA, το έχω πάρει χρόνια. Σε ένα παγκάκι πάγκο με αποκεντρωτικό χώρο θα το δείτε. Πότε, δεν ξέρω. Τρία από αυτά. Είπα να αλλάξω πια τα μαξιλάρια στις καρέκλες και πήρα αυτά τα άσπρα γκρι. Τις τιμές σας γράφω κάπου στο μοντάζ. Θα τις γράφω δίπλα για να τις βλέπετε. Όπως σας είπα και στην αρχή, αγόρασα αυτό το κατσετάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνει δύο μπαταρίες ΑΑ. Γυρνάει αρχικά σαν ανεμιστήρας. Το βλέπετε εδώ. Και πετάει και νερό. Τρομερό, ειδικά σήμερα, αυτές τις μέρες δηλαδή, σήμερα, Σάββατο, χθες, Παρασκευή και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αύριο, με τέτοιο καύσωνα, απαραίτητο. Θα σας έχω και γι' αυτό την τιμή, θα σας το έχω γράψει δίπλα. Συνεχίζουμε, πήρα ένα σκηνί. Αυτό το σκηνάκι. Μαυακερό σκηνί πολλαπλών χρήσεων. Και αυτό το θέλω για αυτό το φωτιστικούλι που αγόρασα από το Jumbo. Ηλιακό φανάρι. Που και αυτό θα μπει στη διακόσμηση του μπαλκονιού. Για να το κρεμάσω λίγο καλύτερα, θα δείτε που θα το κρεμάσω, όταν το κρεμάσω, όποτε το κρεμάσω, τα ίδια λέω, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω πότε θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι με τα μεγαλύτερα, πώς να πω, project, εγχειρήματα που έχω προσπαθήσει να κάνω. Για το μπαλκόνι, είναι μπαλκόνι. Είναι ένας δύσκολος χώρος, έχω πάρα πολλές κλάστρες, πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι. Θα τα αγοράσει γιατί συνεχίζω, αγόρασα αυτή την πέργολα με αυτό το τεχνητό φυτό που θα το βάλω σε ένα τοίχο, πάλι και αυτό για τον μπαλκόνι. Η διάστασή του είναι, αυτή έκανα μου φαίνεται 13 ευρώ, 12,99 και η διάστασή του είναι κάτι δεν θυμάμαι, 90x1,60. Θα σας το έχω γραμμένο και αυτό κάπου εδώ, για να το δείτε. Αυτό το ψεύτικο φυτούλι θα μπει και αυτό σε έναν τοίχο στο μπαλκόνι. Συνεχίζω. Αγόρασα άλλο ένα νεσεσέρ. Έρχονται διακοπές. Και από το να κουβαλάω 500 μικρούλια και όλα αυτά τα πράγματα, αγόρασα αυτό το μεγάλο για να βάλω τουλάχιστον αυτά τα σαβουάν, τα φρόλουτρα και όλα αυτά τα πράγματα, αφού τα αγόρασα στα 6 ευρώ. Και μέσα σε αυτό το νεσεσέρ έχω
αυτά τα κλαμεράκια, τα τρία, σε αυτά τα υπέροχα χρώματα. Αυτά τα κλαμεράκια που και αυτά ήταν τρία, το ένα το έχω φορέσει. Αυτή τη θήκη για τα καλώδια, για τα USB, για να μην τα χάνω. Αυτά τα δύο ηλιακά φαναράκια. Ένα gel eyeliner με το πινελάκι του σε μαύρο χρώμα και αυτές τις ριζοκοφρέτες που αυτές τις έχει το Jumbo, αλλά μου φαίνεται ότι τις έχει και το μπαζάρ στα 39 ευρώ, 39 λεπτά η κάθε μία. Είναι αρκετές, είναι κι άλλες εδώ. Κι άλλες. Και τις κανονικές ριζοκοφρέτες. Με τσία και κοινόα. Αυτές κάνουμε γύρω στα 90 λεπτά. Είπαμε σε όλα, στο μοντάζ σας έχω τιμές. Για να μην λέω άλλο. Συνεχίζω. Αγόρασα ένα εσόρχο μπουστάκι, αυτό το άσπρο. Με την δαντελίτσα του, πολύ ρομαντικό. Με βολεύουν εμένα πάρα πολύ. Άρασα ένα μπιζάμο shorts. Αυτό το έχει και πάρα πολύ φθηνά, το έχει σε προσφορά. Ανάλαφρο, έτσι λίγο σατενίζει με τις τσεπούλες. Αυτό δεν φοριέται μόνο για μπιζάμα, φοριέται και για έξω να πάει στην παραλία, αλλά εγώ το πήρα για μπιζάμα. Αυτό το σορτσάκι, και επειδή θέλω να είναι λίγο λούζι, το πήρα medium large. Σε προσφορά ήταν αυτό, στα 2,5 ευρώ, αυτό θυμάμαι που σου έκανε, στα 2,49. Συνεχίζω. Έχει φέρει και αυτά. Πήρα 4 κλαδιά ευκάλυπτου. Με διπλό φύλλο το καθένα. Στα 3 ευρώ το καθένα. Πολύ ωραία και πολύ αληθοφανή. Αυτά δεν είναι για τον μπαλκόνι, αυτά είναι για μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ευκάλυπτος. Θα αποξεγάνει κάποια στιγμή και όντως κρατάει πάρα πολύ. Αλλά άρχισε να μαντάει και τον πέταξα. Αυτά, 4 κλαδιά, 2,99 το καθένα. Και πήρα ακόμη και αυτά τα δύο. Για να μπουν στα ανάλογα βάζα να κάνουν το εφέ τους. Συνεχίζω, το τοποθετώ εδώ στο βουνό όλο αυτό που βρίσκεται εδώ πέρα. Αγόρασα αυτό το χαλί. Είχα πάρει και ένα άλλο παρόμοιο στο άσπρο μπέζ, το είχε ακόμα στο Jumbo, αλλά δεν κράτησε τόσο πολύ αυτό. Πήρα άσπρο μαύρο. Είναι για εξωτερικό χώρο, το έχει στα 13 ευρώ. Και αυτό για τον μπαλκόνι. Βλέπετε για το μπαλκόνι, ποιο μπαλκόνι, όταν γίνεται το μπαλκόνι. Πήρα ένα πιάτο για μια μεγάλη γλάστρα που έχω και μου έχει χαλάσει το πιάτο και θέλω να μεταφυτεύσω κάποια φυτά και γι' αυτό πήρα τη γλάστρα, την έχω, το πιατάκι δεν το έχω και είδα αυτό ότι αυτά ορισμένα προϊόντα του Jumbo είναι από το χαμόγελο του παιδιού μάλλον. Αγοράζοντας αυτό το προϊόν συμμετέχετε στη δωρεά που παρέχει η Ed Plus στον οργανισμό χαμόγελο του παιδιού. Εμείς κάνουμε το καλό. Καλό είναι να προσέχουμε και αυτά τα μικρά πράγματα, ότι κάπου αυτά τα πράγματα δωρίζονται, πηγαίνουν. Έχει και από αυτά το Jumbo δηλαδή. Ένα πιατάκι για την γλάστρα. Συνεχίζω, τοποθετώ εγώ. Πήρα αυτές τις εγγονάδες.
Τις βρήκα εξαιρετικές. Έχω και άλλες, όχι από το Τζάμπο, κάποιες άλλες πολύ πιο ακριβές, αλλά μου αρέσαν που ήταν δύσολες, αυτό το μπες χρώμα. Αυτές τις πήρα στα 10 ευρώ, 9,99. Μ' αρέσαν πάρα πολύ. Και αναπαυτικές, τις δοκίμασα, τέλειες. Πολύ ωραίες αυτές οι αγιοναρίτσες. Τύπου Birkenstone, δεν είναι. Αλλά τέτοιες, με χοντρόσολο. Πολύ ωραίες και μαλακές και σταθερές, αντιολισθητικές. Πολύ πολύ ωραίες και αυτό το μπες χρώμα το nude. Στα 10 ευρώ αυτές. Πήρα μία φόρμα γιατί μου χάλασε η προηγούμενη και θα φτιάξω ένα γλυκό που έχει φτιάξει, που το είχα δει από τον Γιάννη Βαλιάνο. Μπορεί και όχι, με γιαούρτι και ζελέ, μπορεί και από αυτόν, θα το φτιάξω κάποια στιγμή. Πήρα αυτή τη φόρμα, 24x7 σαντιμέτ. Αμύγη, αποσπόμενη, πολύ ωραία. Πήρα άλλη μια πετσέτα, σούπερ απορριφαντική, πετσέτα θαλάσσης από μικροίνες, σε αυτό το άσπρο μοβ, στο άσπρο φούξια, φούξια μοβ. Είναι 230 γραμμάρια μόνο το βάρος της και είναι 75x1,5. Δεν τη λες μικρή, πολύ ωραία πετσετούλα. Για να μην πιάνει χώρο και στην τσάντα μας και βαριόμαστε να τα κουβαλάμε. Συνεχίζω. Ένα φρόλουτρο στα 2 ευρώ. Δεν τα έχεις όλα τα τζάμπο. Εγώ αυτό το πήρα από το τζάμπο στα σπάτα. Τελικά το τζάμπο στα σπάτα με βολεύει πάρα πολύ. Τα έχει όλα και είναι τεράστιο μεγάλο και έχει πάρα πολλά πράγματα. Στα 2 ευρώ. Με πολύ ωραίο άρωμα. Συγκεκριμένα Clean & Procter, συνδυάζεται με ανωδική τεχνολογία της Johnson και δεν λέει με τι άρωμα είναι, πάντως είναι εξαιρετικό. Α, άρωμα αμυγδάλου. Πολύ ωραίο. Στα 2 ευρώ. Έχει προσφορά. Πήρα και ένα πιο μικρό φυτάκι από αυτό, από αυτά. Να το. Και ο ευκάλυπτος. Δύο μεγάλα, ένα μικρό και ευκάλυπτος. Όλα αυτά μαζί. Συνεχίζω. Πήρα αυτά τα 3 μπολάκια φαγητού γιατί έχουν το ιδανικό μέγεθος που θέλω εγώ. Αυτά συγκεκριμένα είναι και για την κατάψυξη από ό,τι λέει. Και μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων, είναι πολύ βολικά. Θα το δείχνει μάλιστα και σε φωτογραφία, με για παγωτό. Για να βάλεις το παγωτό σου, αν είναι ένα σπιτικό που φάγει παγωτό. Εγώ το πήρα και για αυτό το λόγο, για σπιτικό παγωτό, αν φτιάξω. Να υπάρχει εδώ και να μπαίνει πιο εύκολα στην κατάψυξη. Αλλά το πήρα ούτως ή άλλως και για κατάψυξη και για ψυγείο. Και μπαίνει παντού. Τέλεια αυτά, τα 3. Πήρα ένα body cream και αυτό με άρωμα αμυγδάλου. Και με sea butter λέει. Να το. Πήρα ένα πακέτο Tire Up. Το χρειάζομαι για το μπαλκόνι, όταν γίνει το μπαλκόνι. Μάλιστα. Πήρα γυάλινα καλαμάκια 4. Ένα. Pink Grapefruit Soda, φρουτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μάλλον 2 είχα πάρει, αλλά τώρα το ήπια. Και πρέπει να είναι μόνο το ένα. Και τέλος, με ενθουσίασαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ειλικρινά σας μιλάω. Αυτά τα stand και τα βιβλία. Τα βρίσκω εξαιρετικά. Βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ στη φωτογραφία τι είναι.
μένουν έτσι, εξαιρετικά τα βρίσκω. Και σαν είπα, ύφος διακόσμησης. Και γενικώς έψαχνα κάτι τέτοιο. Φυσικά αυτά που έψαχνα ήταν από μάρμαρο που τα βρίσκα μόνο στο Amazon. Και κάνανε 100 ευρώ το ένα, το φθηνότερο. Θα βολευτώ τώρα και με αυτά από το Jumbo, που τα βρίσκω εξίσου εξαιρετικά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Τέλος πήρα και μια απλόστρα. Μια καινούργια απλόστρα μάλλον. Αυτή είναι εδώ. Φτάσαμε λοιπόν με όλο αυτό το βουνό, εδώ πλάγια, και στο τέλος σημερινό μας βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσαν όλα αυτά που σας έδειξα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ, και να πατάτε και το κουδουνάκι. Θέλω να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερους συνδρομητές, να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και βασικά πρέπει να κάνω εγώ το μπαλκόνι, αυτό που σας υποσχέθηκα. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια σας. Και μου λείψατε.